Αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του επικεφαλής της γερμανικής αριστεράς, Γκρέγκορ Γκίζη, στην Bundesbank, ότι η σκληρή στάση της γερμανικής κυβέρνησης έχει στόχο την ανατροπή της ελληνικής κυβέρνησης. Ο Γκίζη, που ήρθε σήμερα στην Αθήνα, μίλησε στην ΕΡΤ για τη μάχη της Ελλάδας, που την παρομοιάζει με αυτή του Δαβίδ με τον Γολιάθ. Ο επικεφαλής του Die Linke, Γκρέγκορ Γκίζη, κατηγορεί ευθέως τη γερμανική κυβέρνηση πως θέλει να ρίξει την κυβέρνηση της Ελλάδας. Την κατηγορία του τη διατύπωσε και στη Γερμανική Βουλή με αφορμή τις δηλώσεις Γκάμπριελ και Σόιμπλε. Μετά ακολούθησαν και οι δηλώσεις του Μάρτιν Σούλτς περί κυβέρνησης τεχνοκρατών. Πίστευαν πως αργά ή γρήγορα οι Έλληνες θα έκαναν αυτό που τους επέβαλαν. Λάθος. Μέχρι που διαπίστωσαν ότι η καινούργια ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο και ειδικά μετά την προκήρυξη του δημοψηφίσματος. Τότε η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε πως πρέπει να ανατραπεί η ελληνική κυβέρνηση, με την ελπίδα ότι αυτοί που θα έρθουν θα κάνουν όλα όσα επιθυμεί η Γερμανία. Κανείς δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι το ευρώ είναι θωρακισμένο έναντι μιας χρεοκοπίας της Ελλάδας, λέει ο Γκρέγκορ Γκίζη. Όσο για το ενδεχόμενο ενός Brexit, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει νομική δυνατότητα αποκλεισμού μιας χώρας, εκτός εάν το αποφασίσει η ίδια. Αν καταρρεύσει η οικονομία μιας χώρας, τότε καταραίουν και οι εξαγωγές της Γερμανίας. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε οικονομικές αλλά και κοινωνικές αναταράξεις στην ίδια τη Γερμανία. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι συνέπειες θα είχε μια πτώχευση της Ελλάδας ή ένα ενδεχόμενο Brexit. Νομικά δεν υπάρχει η δυνατότητα αποκλεισμού μιας χώρας. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο αν η ίδια η Ελλάδα το αποφασίσει. Η μάχη που δίνει η Ελλάδα εναντί των δανειστών είναι ανάλογη με την πάλη του Δαβίδ και του Γολιάθ, λέει ο επικεφαλής του Die Linke, και πιστεύει πως κανείς δεν επιδιώκει πραγματικά τη ρήξη. Θα επανέλθουν πολύ γρήγορα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την επόμενη εβδομάδα, όταν βγει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, γιατί θα ξέρουν ποια ακριβώς κυβέρνηση έχουν απέναντί τους. Το όχι θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Αν και η μάχη που δίνει η Ελλάδα είναι ανάλογη με του Δαβίδ και του Γολιάθ από την Παλιά Διαθήκη. Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος και πορεία προς τα γραφεία του ΣΕΒ πραγματοποίησαν σήμερα μέλη του